Συνάδελφοι, νομίζω ότι σε επίπεδο συντονισμού σήμερα καλό είναι να μεταφερθεί μια πείρα τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Η γνώμη μας είναι εκ μέρους του Συνδικάτου Επισητισμού Τουρισμού ότι χρειάζεται να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε το Σάββατο να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη συμμετοχή. Από την πλευρά μας πήραμε απόφαση για στάση εργασίας 12 με 4. Η γνώμη μας είναι ότι ακόμα και σε ένα χώρο δουλειάς, με ένα επιχειρησιακό σωματείο όπου υπάρχουν δυνατότητες να διαμορφωθούν τέτοιοι όροι, ακόμα και για στάση εργασίας, πρέπει να το κάνουμε από αύριο. Και επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η προσπάθεια με μια σειρά ανθρώπους, συνδικαλιστές, εργαζόμενους πρωτοπόρους που έχουμε συναντηθεί αυτό το διάστημα και εκφράστηκε αυτό το πράγμα και στις 9 του Νοέμβρη, με τη μαζική συμμετοχή πολλού κόσμου, αλλά και νέων σωματείων που συντονίζονται πλέον μαζί μας. Πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια μέχρι και την τελευταία στιγμή. Αυτοί οι άνθρωποι να συζητηθούν, να καλεστούν και να κάνουμε την προσπάθεια τα σωματεία που συμμετέχουν να πάρουν αποφάσεις. Αυτή η συζήτηση δεν θα μας βγάλει χαμένους σε καμία περίπτωση και μάλιστα θα βοηθήσει τόσο ώστε το επόμενο διάστημα να κλιμακωθεί η προσπάθεια η δική μας. Οι συσχετισμοί που έχουν διαμορφωθεί, οι αρνητικοί συσχετισμοί που έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα σε δευτεροβάθμια αλλά και πρωτοβάθμια όργανα, κλαδικά σωματεία κλπ. Να αλλάξουν. Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές μάχες σε επίπεδο συνεδρίων. Είναι το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ. Δεν μπορεί να αφήσουμε αυτά τα δύο μεγάλα συνέδρια να γίνουν πάλι με κλειστούς όρους, να το πούμε έτσι, στα κρυφά και να μην γίνει ούτε μία συζήτηση μέσα στους χώρους δουλειάς. Δεν μπορεί αυτά τα συνέδρια να είναι συνέδρια που θα αφορούν μόνο τους αντιπροσώπους και μάλιστα μερικοί από αυτούς είναι σαν αυτόν το Γενικό Γραμματέα στην Ιταλία που ήταν τα ίδια με την Καηλή, συνεταιράκια. Δεν μπορεί αυτό το ζήτημα να αφορά μόνο, να το πούμε έτσι, αυτούς που, όπως το λένε και οι συνάδελφοι, ασχολούνται. Γιατί η πείρα από τη μεγάλη απεργία στις 9 του Νοέμβρη δείχνει ότι υπάρχουν δυνατότητες, αλλά αυτές τις δυνατότητες τις υπονομεύουν μια σειρά από δυνάμεις. Είτε ανοιχτά, είτε κρυφά. Ή να το πούμε κι αλλιώς, είτε με προφίλ κοινωνικού εταιρισμού και συμβιβασμού, είτε με το προφίλ του αγωνιστικού. Δηλαδή υπήρχαν δυνάμεις στις 9 του Νοέμβρη, όπου υπονόμευσαν αυτή την προσπάθεια με το αγωνιστικό προφίλ. Ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις, μια σειρά σωματεία που τέλος πάντων σε πρωτοβάθμιο επίπεδο συντονίζονται κλπ. Αν αυτές οι δυνάμεις ή να το πούμε έτσι, αν αυτά τα σωματεία, τα πρωτοβάθμια, οι οργανώσεις, οι δευτεροβάθμιες είχαν άλλο προσανατολισμό, είχαν κατεύθυνση όπως η σημερινή, τη σημερινή συζήτηση που γίνεται σε επίπεδο συντονισμού των σωματείων στην Αττική αλλά και πανελλαδικά, θα υπήρχαν μεγαλύτερες δυνατότητες, ναι ή όχι? Αυτό πρέπει να τα απαντήσουν και οι ίδιοι οι συνάδελφοι μέσα στους χώρους δουλειάς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάρουμε μέτρα και αυτό το συλλαλητήριο να είναι μαζικό, μπορεί να παρεύει στις εξελίξεις και στις γενικότερες, κατά τη γνώμη μου, πολιτικές εξελίξεις και να δώσει το μήνυμα ότι από εδώ και πέρα οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν το πρώτο χέρι και να πάρουν τις αποφάσεις μέσα από τους οργανώσεις τους.